Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αστρικό ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο των πλανητών. Με οδηγούμε όπως πάντα την αστρολογία, τη βασιλική τέχνη των άστρων, θα εξερευνήσουμε τις όψεις και τα φαινόμενα και θα δούμε πώς θα μας επηρεάσουν τον Μάιο, το μήνα με τις πολύ σημαντικές αστρολογικές όψεις που προειδεάζουν και για σημαντικές εξελίξεις μέσα από γεγονότα που θα συμβούν στη διάρκεια του. Ξεκινώντας, στις 6 του μήνα ο ήλιος σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα. Η όψη αυτή μας κάνει πιο ευαίσθητους συναισθηματικά, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη διέστηση. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τα όνειρά μας, ενώ η φαντασία μας είναι ιδιαίτερα δημιουργική. Την επόμενη μέρα, στις 7 του μήνα, ο Ερμής σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτονα, ενώ την ίδια όψη κάνουν η Αφροδίτη με τον Ποσειδώνα. Οι σχέσεις περνάνε με την ίδια ευκολία από τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση και αυτό μπορεί να μας συναρπάζει, αλλά ταυτόχρονα να μας στραγγίζει συναισθηματικά. Στις 9 του μήνα έχουμε την αντίθεση ηλιοβία να μας γεμίζει αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα να μας οθεί στην υπερβολή προς κάθε κατεύθυνση. Η κυριότερη παγίδα που μπορεί να φέρει ή κατά τα άλλα αυτή τυχερή όψη είναι η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας και κατασπατάληση πόρων και δυνάμεων χωρίς ουσία. Τώρα το τρίγωνο ανάμεσα στον ήλιο και τον Πλούτονα που κορυφώνεται στις 12 του μήνα φέρνει στην επιφάνεια τις κρυφές πτυχές των ζητημάτων βοηθώντας στην επίλυσή τους. Το τετράγωνο Ερμιάρη στις 12 του μήνα φέρνει εντάσεις στο διάλογο που οδηγούν ακόμα και σε ανατροπές με τη σύνοδο ανάμεσα στον Ερμή και τον Ουρανό που γίνεται στις 13 του μήνα. Στις 13 του μήνα πάντα ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο προσγειώνοντάς μας την πραγματικότητα. Τα κριτήριά μας έχουν να κάνουν με τα υλικά ωφέλη που μπορεί να έχουμε και προτιμάμε τις παλιές και δοκιμασμένες συνταγές. Στις 15 του μήνα έχουμε τη νέα σελήνη που γίνεται επίσης στον Ταύρο. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και να δείξουμε αυτό που αξίζουμε. Ωστόσο, ίσως δεν θα είναι εύκολο να αποφύγουμε και κάποιες συγκρούσεις προσπαθώντας να ανέβουμε ακόμα ψηλότερα. Τώρα με τη δοκιμαστική είσοδο και του ουρανού στον Ταύρο από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου πολλά θα αλλάξουν σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία. Στοιχεία και αξίες που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Ταύρου, όπως είναι τα ακίνητα, η γη, η γεωργία και οι χρηματαγορές, θα υποστούν αλλαγές, ιδιαίτερα από το 2019, όταν ο ουρανός εγκατασταθεί για τα καλά στο συγκεκριμένο ζώδιο. Την επόμενη μέρα στις 16 του μήνα ο Άρης μπαίνει στον υδροχό και θα αντισταθμίσει ως έναν βαθμό τη συνειδητική οπτική του Ερμή και των πλανητών γενικότερα στον Ταύρο. Θέλουμε να ξεφύγουμε από οτιδήποτε θεωρούμε ξεπερασμένο. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι οι μάχες πρέπει να δίνονται για ρεαλιστικούς στόχους. Τώρα το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό που σχηματίζεται στις 16 του μήνα ευθύνεται για εκρήξεις και αναφλέξεις ανά τον κόσμο ενώ πυροδοτεί και εκρηκτικές καταστάσεις σε οικονομικές διαφορές. Προσοχή εκεί γύρω στις 16 του μήνα. Ο Ερμής τώρα και ο Κρόνος, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις που γίνονται στις 18 του μήνα κάτω από το φως του τριγώνου Ερμή-Κρόνου έχουν πολλές πιθανότητες για επιτυχία αλλά και για διάρκεια στον χρόνο. Στις 19 του μήνα η Αφροδίτη περνά στον καρκίνο και μας καθιστά πιο ευαίσθητους, ιδιαίτερα σε θέματα που αγγίζουν το σπίτι και την οικογένειά μας. Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό στις 19 του μήνα μας παρακινεί να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, ενώ για πολλούς ο έρωτας έρχεται από το διαδίκτυο. Τώρα, η είσοδος του ήλιου στους διδύμους στις 21 του μήνα προστάζει λιγότερη εσωστρέφεια και περισσότερες δημόσιες σχέσεις και κοινωνικές συναναστροφές. Μια σειρά από αρμονικές όψεις ανάμεσα στον Ερμή, τον Δία και τον Ποσειδώνα από τις 23 μέχρι και τις 25 Μαΐου ευνοούν πολύ τις αποφάσεις που παίρνονται με χορηγό τη διέστησή μας. Επίσης μια πολύ ενθαρρυντική όψη είναι το τρίγωνο ανάμεσα στον Δία και τον Ποσειδώνα στις 25 Μαΐου που ανταμείβει όσους πιστεύουν ακόμα σε αξίες και σε ιδανικά. Ωστόσο, μια δύσκολη στιγμή για τις ερωτικές σχέσεις αλλά και για τις οικονομικές συναλλαγές εντοπίζεται στις 26 Μαΐου με την επίθεση Αφροδίτης Κρόνου. Η πανσέληνος τώρα του μήνα γίνεται στις 29 Μαΐου στον Τοξότη. Μας σωθεί να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας ταξιδεύοντας πραγματικά ή ακόμα και πνευματικά. Αναζητάμε τις προκλήσεις και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτές. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε τι που είναι καινούργιο. Την επόμενη μέρα, τελευταία του μήνα στις 30, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο που κυβερνά στους διδύμους. Μας μεταδίδει τη φυσική του περιέργεια αλλά και την επικοινωνιακή διάθεση. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα επηρεάσουν όλες αυτές οι αστρικές όψεις αλλά και οι πλανητικές διαλεύσεις και μετακινήσεις τα 12 ζώδια αναλυτικά και τις προβλέψεις για το Μάιο.
Ακριώς. Μπορεί στις αρχές του μήνα να σας είναι λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις στην εργασία σας, με την Αφροδίτη όμως στον τρίτο οίκο σας θα επανέλθετε σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς σας, καθώς παράλληλα θα αισθανθείτε καλύτερα και ψυχολογικά. Ίσως μάλιστα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και απαιτείται να εντείνετε τις προσπάθειές σας. Με τον Ερμή στο δικό σας ζώδιο, η κρίση σας λειτουργεί θαυμάσια. Προσέξτε όμως λίγο εκεί γύρω στις 7 Μαΐου και όλα γίνεται σταδιακά πιο εύκολα. Εξάλλου, η προσωπική σας ζωή βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τις καταστάσεις. Αποφύγετε σπατάλες στις 9 Πέμπτου με την αντίθεση Λουδία. Τώρα μια νέα περίοδος ξεκινάει για τα οικονομικά σας από τις 15 του μήνα με τη διαμόρφωση της νέας σελήνης στο ζώδιο του Ταύρου. Το επόμενο 15ήμερο θα πρέπει να έχετε το νου σας, καθώς θα προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για να αποκτήσετε νέες πηγές εσόδων ή για να αυξήσετε με κάποιο τρόπο τα εισοδήματά σας. Θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στην εργασία και την καριέρα. Το γεγονός αυτό όμως δεν θα πρέπει να σας παρασύρει σε χρηματικές και ερωτικές σπατάλες. Πολλοί από εσάς θα γνωρίσετε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο ή θα πραγματοποιήσετε ένα όνειρο ζωής, όπως θα μπορούσε να είναι ο γάμος σας. Μετά από 7 χρόνια παραμονή στο ζώδιό σας, ο ουρανός σας εγκαταλείπει για λίγο στις 15 του μήνα και περνάει στο ζώδιο του Ταύρου, όπου και θα παραμείνει μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου σε μια αναγνωριστική, θα λέγαμε, διέλευση. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτή η επταετή ήταν μια δημιουργική περίοδος που σας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις επιδεξιότητές σας. Η νέα θέση του ουρανού από τις 15 του μήνα θα επηρεάσει τα οικονομικά σας και είναι πιθανό να προκαλέσει πολύ μεγάλα κέρδη αλλά και απώλειες, αναλόγως πώς θα το χειριστείτε. Σκοπός αυτής της διέλευσης είναι να μάθετε να χειρίζεστε το χρήμα, να μάθετε να ζείτε με τα πολλά, αλλά να μάθετε να ζείτε και με τα λίγα. Λόγω του ότι ο ουρανός είναι ο πλανήτης της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, θα πρέπει να προσέχετε τις αυθόρμητες σπατάλες, ακόμα και τις περιόδους που τα έσοδά σας αυξάνονται, καθώς ο ουρανός δεν ηγείται καμία μα καμία σταθερότητα. Τώρα με την Αφροδίτη στον καρκίνο, από τις 19 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου είστε ανεβασμένοι και αισιόδοξοι, θα πρέπει όμως να είστε και συνετοί, έτσι ώστε να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις για τις οποίες θα μπορούσατε να μετανιώσετε αργότερα. Είναι σκόπιμο να θέσετε εφικτούς στόχους, να αποφύγετε το ρίσκο και να μην επενδύσετε σε πρόσωπα που δεν γνωρίζετε αρκετά καλά. Μην μπερδέψετε τα προσωπικά σας με την οικογένεια. Η βελτίωση του επίπεδου σας θα προκαλέσει ίσως τον φθόνο και κάποιον φίλο μέσα σε εισαγωγικά. Με τον ήλιο στους δήμους από τις 29 του μήνα θα ταξιδέψετε και θα προωθήσετε τις ιδέες σας με επιτυχία. Τώρα είμαστε Έλληνος στον τοξότη στις 29 Μαΐου, σε εξάγωνο με το δικό σας πλανήτη κυβερνήτη. Τον Άρη φέρνει έναν επαγγελματικό θρίαμβο, ενώ υπόσχεται να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που αφορά την ερωτική ζωή σας. Σε μεγάλο βαθμό έχετε αποκτήσει την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση που σας χρειάζονται για να πραγματοποιήσετε άλματα που περιέχουν ακόμα και ρίσκο. Με τον Ερμή στους διδύμους, από τις 30 Μαΐου θα καταφέρετε θαύματα στον τομέα της επικοινωνίας. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, η επιτυχία σας θα ξεπεράσει και τις πιο φιλόδοξες προσδοκίες σας για φήμη, αποδοχή αλλά και αμοιβαιότητα στις σχέσεις. Τολμήστε ένα καινούριο ξεκίνημα. Το τέλος του μήνα σηματοδοτεί μια περίοδο επικοινωνιακής αναγέννησης για εσάς. Αφενός γιατί δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, αφετέρου γιατί είστε αποφασισμένοι να κατακτήσετε τη συναισθηματική κάλυψη. Ταύρος. Με τη θετική παρουσία του ήλιου μέσα από τον αστερισμό σας, όλες οι φιλοδοξίες, οι στόχοι αλλά και τα όνειρά σας επανέρχονται στο προσκήνιο και πραγματοποιούνται. Το γεγονός εξάλλου πως δεν σταματήσατε ποτέ να προσπαθείτε για το καλύτερο φέρνει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα που σας δικαιώνουν. Επιπλέον, άτομα που μέχρι πρότινος σας αμφισβητούσαν τώρα αναγκάζονται να σας δώσουν τα συγχαρητήριά τους. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου είναι η αντίθεση Ήλιου-Δία στις 9 του μήνα, αφού μπορεί να σας κάνει υπερβολικά διαχειτικούς και να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις
στις σχέσεις σας. Τώρα, η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο στις 15 Μαΐου σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός ετήσιου κύκλου ευκαιριών για αλλαγές σε μια ευρεία γκάμα δεδομένων. Αν βρίσκεστε μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα, είτε αυτό αφορά τα επαγγελματικά σας, είτε αγγίζει αισθηματικές χορδές, θα χρειαστεί να είστε δυναμικοί αλλά και αποφασιστικοί. Με τη δοκιμαστική είσοδο του ουρανού στο ζώδιό σας, θα έχετε ευκαιρίες για να αλλάξετε τη ζωή σας μέσα από πολύ σημαντικές ρηξικέλευθες καινοτομίες και διαφοροποιήσεις που προκαλεί ο πλανήτης των ανατροπών. Αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσμενο φλερτ εκείνη την περίοδο, γύρω στις 15 του μήνα, θα εξελιχθεί σε σχέση με σοβαρές προοπτικές. Τώρα, πιο αναλυτικά, το δοκιμαστικό αυτό πέρασμα του ουρανού από το ζώδιό σας από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου του 2018 θα σημάνει μεγάλες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητά σας όσο και στην εμφάνισή σας. Καθώς το 2019 θα εγκατασταθεί για τα καλά στον αστερισμό σας, είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να θελήσετε να κάνετε καινοτομίες και να υιοθετήσετε ένα μοντέλο ζωής που θα απαιτεί περισσότερη δράση. Η ενασχόληση με άγνωστα μέχρι τώρα θέματα θα σας οδηγήσει σε μια νέα πορεία που μπορεί να γίνει αιτία να αλλάξετε μέχρι και την επαγγελματική σας πορεία. Μπορεί επίσης να θελήσετε να εντρυφήσετε σε μελέτες, κάπως ασύμβατες με τα στάνταρ σας, όπως είναι η αστρολογία, η μεταφυσική ή η προηγουμένη τεχνολογία. Σημαντικές αλλαγές θα υποστεί και το φιλικό σας περιβάλλον, καθώς θα νιώσετε την ανάγκη να αποτραβηχτείτε από κάποιους ανθρώπους και να ανοίξετε ένα νέο κύκλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαίρεσης, όλα είναι πιθανά, ακόμα και το να σκεφτείτε την αλλαγή της χώρας διαμονής σας. Τώρα, με την παρουσία της Αφροδίτης στον καρκίνο, που για εσάς αντιπροσωπεύει το στοιχείο της επικοινωνίας, από τις 19 Μαΐου και τις 14 Ιουνίου θα θέσετε επιτάπητος όλα εκείνα τα ζητήματα που σας αποσχόλησαν το τελευταίο διάστημα και θα βρείτε μάλιστα λύσεις που θα σας ωφελήσουν συνολικά. Έχετε, βλέπετε, τη δυνατότητα αλλά και τις ευκαιρίες να αντλήσετε τις πληροφορίες και τις απαντήσεις που θα σας οδηγήσουν σε πιο ανέμελες μέρες αλλά και νύχτες. Το χρήμα θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία αφού θα καταφέρετε να αποκτήσετε υλικά αγαθά που θα κάνουν τη ζωή σας πιο άνετη, ακόμα και μέσω κρίσης. Τώρα, στη διάρκεια της Πανσελήνου στις 29 του μήνα, είναι πολύ πιθανό να νιώσετε ατονία, απόρρεια της κούρασης και του άγχους που σας έχουν καταβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε να επιβαρύνετε με επιπλέον ευθύνες στον οργανισμό σας από όσες αντέχετε, γιατί το πιθανότερο για σας ήταν μια κατάπτωση. Πολύ σύντομα όμως θα νιώσετε τόσο τις δυνάμεις σας όσο και την ερωτική διάθεσή σας να επιστρέφουν. Καλό θα ήταν να επιδιώξετε τη σύμπνοια, προσπαθώντας να υποτάξετε ένα μέρος από την ισχυρογνωμοσύνη σας ή την ανάγκη για απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Στην αυλία του μήνα, καλό είναι να τελειώνετε μια και καλή με τα χρέη σας, έτσι ώστε να αφοσιωθείτε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Μια νέα συνεργασία που θα κάνετε εκείνο το διάστημα θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική για την εξέλιξη μιας επαγγελματικής σας υπόθεσης. Δίδυμη. Μετά την αναβροχιά που αντιμετωπίσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα στα αισθηματικά, τώρα είναι η ώρα να δικαιωθείτε. Με τη διέλευση της Αφροδίτης από το δικό σας ζώδιο, οι προοπτικές είναι πολύ θετικές, είτε είστε ελεύθεροι είτε είστε δεσμευμένοι, καθώς όλα δείχνουν ότι θα στεριώσει ένας μεγάλος έρωτας. Ωστόσο, η διαχείριση των οικονομικών σας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον υπάρχει η τάση να ξοδεύετε αλόγιστα. Θα πρέπει να εξετάζετε πολύ καλά κάθε επένδυση που πρόκειται να κάνετε, όσο μικρή ή ασήμαντη και αν σας φαίνεται αυτή. Αν μάλιστα συμμετέχετε σε κοινές επενδύσεις, προσέξτε ακόμα περισσότερο εκεί γύρω στις 7 του μήνα με το τετράγωνο Αφροδίτης Ποσειδώνα που μυρίζει εξαπατήσεις. Τώρα, με τη Νέα Σελήνη στις 15 Μαΐου στη σκιά, το σκοπείο σας θα χρειαστεί να προσφέρετε στον εαυτό σας περισσότερες ώρες ξεκούρασης και αναψυχής, ίσως ακόμα και ένα ταξίδι που θα σας βοηθήσει να αλλάξετε παραστάσεις. Το φαινόμενο σας δίνει την ευκαιρία να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας και να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο τρόπο τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αν μάλιστα αναζητάτε μια καλύτερη εργασία, τα προσόντα σας θα σας φέρουν μια πρόταση με πολύ καλές προοπτικές εξέλιξεις.
Τώρα στις 15 του μήνα, την ίδια μέρα δηλαδή με τη Νέα Σελήνη, ο Ουρανός θα περάσει από τον 12ο ηλιακό σας οίκο σε μια δοκιμαστική διέλευση, όπου και θα παραμείνει μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ουρανός θα ανοίξει τις πύλες του ασυνείδητού σας και θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε έναν απολογισμό των πεπραγμένων, κυρίως αυτών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τομέα. Ο Ουρανός εσάς κυβερνά επίσης τον τομέα της δημιουργικότητας και παράλληλα σχετίζεται με τη δράση, με τις αποκαλύψεις αλλά και με τις εκπλήξεις. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να γνωρίσετε άτομα που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε να κάνετε στη ζωή σας και να καταστρώσετε τα νέα σας σχέδια. Μάλιστα, κάποιες ξαφνικές ιδέες θα γίνουν η κινητήρια δύναμη που θα σας οδηγήσει στη νέα σας πορεία, ενώ και η διέστησή σας που πραγματικά θα απογειωθεί αυτό το διάστημα θα σας καθοδηγήσει σε νέες καινούργιες θέσεις στην εργασία σας. Τώρα, η Αφροδίτη στον καρκίνο από τις 19 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου θα ανοίξει νέες οικονομικές προοπτικές που θα σας ενθουσιάσουν. Οι γνωριμίες που θα κάνετε αυτό το διάστημα θα αποδειχθούν εξαιρετικά ωφέλιμες, καθώς θα σας οθήσουν να εντρυφήσετε σε νέες συνήθειες αλλά και σε ένα νέο τρόπο ζωής. Έχετε πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, ίσως όμως να μην είναι εύκολο να τις εφαρμόσετε άμεσα. Ακόμα και αν νιώθετε ότι η ανταμοιβή σας δεν ανταποκρίνεται σε όσα προσφέρετε, σύντομα θα δικαιωθείτε στις σημαντικές οικονομικές υποθέσεις σας. Τώρα, ο ήλιος που περνά στο δικό σας ζώδιο από τις 21 Μαΐου σας προσφέρει απρόχειρα λάμψη αλλά και γοητεία. Τώρα, η πανσέλινος που πραγματοποιείται στον τοξότη στις 29 Μαΐου αλλάζει προς το καλύτερο τις συνθήκες που επικρατούν στις σημαντικές σχέσεις σας. Γίνεστε όμως πολύ πιο παρορμητικοί και ενθουσιώδεις και μάλλον ξεχνάτε το μέτρο άριστο. Πιθανό να παραβλέψετε πρακτικά και πρωτεύοντα ζητήματα για ένα καινούριο και πρωτοπόρο ερωτικό ξεκίνημα. Αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, ίσως χρειαστεί να τις επανεξετάσετε και να δρομολογήσετε την τακτοποίησή τους. Ο δικός σας Ερμής τώρα, στο δικό σας αστερισμό από τις 30 Μαΐου, είναι δείκτης καινούριων γνωριμιών που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας μέσα στο επόμενο διάστημα. Το τέλος του μήνα το σύμπαν φαίνεται να συνωμοτεί, όχι μόνο για να προωθήσει τα σχέδιά σας, αλλά και για να σας οθήσει σε ενέργειες που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Καρκίνος. Από τις αρχές του μήνα, ο Ερμής των Κριών στρέφει το ενδιαφέρον σας στην καριέρα και σας καλεί να δώσετε το παρόν. Αντιμετωπίστε λοιπόν και λύστε επαγγελματικά προβλήματα. Πλήρως ανανεωμένοι με την Αφροδίτη στη σκιά του οροσκοπίου σας, νιώθετε έτοιμοι να πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά προκειμένου να αναρριχηθείτε στην κορυφή. Στο πλευρό σας βρίσκονται σημαντικοί άνθρωποι που υποστηρίζουν τις προσπάθειές σας και είναι πρόθυμοι να σας δώσουν την ευκαιρία να αποδείξετε τα ταλέντα σας. Από τις 6 Μαΐου μάλιστα, με το εξάγωνο Ήλιου Ποσειδώνα, μια σημαντική βελτίωση στο μηνιαίο σας εισόδημα θα μπορούσε να δικαιώσει τις προσπάθειές σας. Στις εξελίξεις λοιπόν μιας ιδιαίτερης περιόδου θα έχετε πολύτιμη αρρωγή και από τη Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 15 Μαΐου σε αρμονία με τον αστερισμό σας. Έτσι, φιλικές επαφές και γνωριμίες θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, ακόμα και αν επιφυλάσσουν κάποιες ανατροπές που θα αποδειχθούν τελικά συμφέρουσες για την επαγγελματική πορεία σας αλλά και για τα οικονομικά σας. Μέσα από τον φιλικό κύκλο αναμένονται νέες αφήξεις με ερωτικές προεκτάσεις, συναρπαστικές σχέσεις αλλά και επιστροφές αγαπημένων προσώπων από το παρελθόν. Η ερωτική Αφροδίτη σας βοηθά να ανακαλύψετε το νέο θύμα της γοητείας σας μέσα από νέες κοινωνικές επαφές. Τώρα, στις 15 Μαΐου, ο Ουρανός αποχωρεί πρόσκαιρα από τον τομέα της καριέρας σας, στον οποίο βρισκόταν τα τελευταία 7 χρόνια, προκαλώντας ανεξήγητες ανατροπές. Η νέα αναγνωριστική πορεία του στον Ταύρο μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου είναι σαφώς πολύ πιο ευνοϊκή για εσάς, καθώς θα σας προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. Οι ελπίδες, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας θα αρχίσουν ξαφνικά να πραγματοποιούνται σχεδόν χωρίς καμία προσπάθεια από την πλευρά σας.
Μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις θα δημιουργήσετε νέες επαφές και φιλίες που θα σας βοηθήσουν να πιστέψετε στον εαυτό σας και να βάλετε σε εφαρμογή ακόμα και τα πιο τολμηρά σας σχέδια. Από την άλλη, ο αποχωρισμός από παλιούς φίλους ίσως να είναι και η δική σας επιλογή, καθώς θα νιώσετε ότι κάποια άτομα δεν χωρούν πια στη ζωή σας. Τα ταξίδια στο εξωτερικό και η ενασχόληση με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς θα γίνουν μέρος της ζωής σας. Τώρα, επιστρέφοντας στο Μάιο, τα αισθηματικά ζητήματα περνούν σε απόλυτη προτεραιότητα, με την Αφροδίτη στον αστερισμό σας από τις 19 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου αποπνέεται έναν ακαταμάχητο μαγνητισμό που κάνει τους πάντες να θέλουν να βρεθούν στο πλευρό σας. Αν είστε ελεύθεροι, θα ενδώσετε σε μία πρόταση και θα δημιουργήσετε μία νέα σχέση που θα καταλήξει σύντομα σε ένα μεγάλο έρωτα. Οι υπόλοιποι θα αποφασίσετε να επενδύσετε σοβαρά στο δεσμό σας. Όσοι από εσάς προβληματίζεστε με θέματα που αφορούν την αισθηματική σας ζωή, θα βγάλετε λογικά συμπεράσματα και θα πάρετε τις πιο σωστές αποφάσεις. Τώρα, το 15ήμερο που ξεκινά στις 29 του μήνα, με την Πανσέλινο στο ζώδιο του Τοξότη, σας προσφέρει τη δυνατότητα να αδράξετε την ευκαιρία και να απαλλαγείτε από καταπιεσμένα συναισθήματα και από ανεκπλήρωτες επιθυμίες στον τομέα της εργασίας σας. Με τη συνεχιζόμενη πορεία της Αφροδίτης στο δικό σας αστερισμό, θαυμάσια είναι τα αστρικά νέα για τους αδέσμευτους καρκίνους που βρίσκονται λίγο πριν από μια μοιραία ερωτική συνάντηση. Οι δεσμευμένοι προγραμματίστε μια ρομαντική έξοδο. Πολύ καλές είναι οι αστρικές προδιαγραφές και για τα οικονομικά σας, αφού τώρα θα αποκομίσετε τους καρπούς των προσπαθειών σας. Στην αυλαία του μήνα, η ενασχόληση με θέματα που σας ευχαριστούν και η συντροφιά αγαπημένων φίλων θα αποτελέσουν θετικές διεξόδους στα προβλήματά σας. Στον αισθηματικό τομέα θα χρειαστεί να ξεπεράσετε το φόβο της μόνιμης δέσμευσης και να δοθείτε σε μια σχέση που αξίζει. Λέων. Στην πρεμιέρα του μήνα με τη δίδευση του Ερμή και της Αφροδίτης από τα φιλικά ζώδια, του Κρύου και των Διδύμων αντίστοιχα, θα νιώσετε περισσότερο ασφαλείς και θα αντιληφθείτε καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον οικονομικό τομέα μέσα από κοινωνικές επαφές. Έτσι θα καταφέρετε να απαλλαγείτε από χρέη που σας ταλαιπωρούν, καθώς επίσης και να αποκτήσετε ένα νέο περιουσιακό στοιχείο. Στα αισθηματικά σας θα εντοπίσετε τυχόν λάθη και θα προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα αρμονικότερο κλίμα στη σχέση σας. Επιπλέον, όλοι όσοι θέλετε να αναζωπηρώσετε μια παλιά σχέση, μπορείτε τώρα να το πετύχετε. Η νέα σελήνη στις 15 Μαΐου, στο 10ο ηλιακό οίκο σας, θα σας οθήσει να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της καριέρας σας. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα πάρετε νέες πρωτοβουλίες που στόχο θα έχουν να βελτιώσουν τη ζωή σας σε πολλά επίπεδα. Στον αισθηματικό τομέα θα νιώσετε την απόλυτη ολοκλήρωση μέσα από μια δέσμευση, ενώ και στα επαγγελματικά σας θα βρείτε τρόπους να εκφράσετε καλύτερα τα ταλέντα σας και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των ανωτέρων σας. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα παιδί, θα έχετε την τύχη στο πλευρό σας. Τώρα, η δοκιμαστική διέλευση του ουρανού από το μεσουράνημα του ηλιακού οροσκοπίου σας από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου πρόκειται να δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές στον τομέα της καριέρας σας που θα προκύψουν κυρίως από το 2019 όταν εγκατασταθεί εκεί για τα επόμενα 7 χρόνια. Όσοι που σας βρίσκεστε σε μια δουλειά που δεν σας επιτρέπει να λειτουργείτε όπως θέλετε ή που νιώθετε ότι πιέζεστε, σύντομα θα επαναστατήσετε και θα αναζητήσετε κάτι καινούργιο. Αν πάλι είστε ήδη ανεξάρτητοι, είναι πιθανό να πραγματοποιήσετε ριζικές αλλαγές στο υπάρχον επάγγελμά σας ή ακόμα και να αλλάξετε εντελώς κατεύθυνση. Καλό θα είναι ωστόσο να μην δράσετε απερίσκεπτα και προβείτε σε αλλαγές για τις οποίες αργότερα θα μπορούσατε και να μετανιώσετε. Ό,τι και να κάνετε, το σίγουρο είναι πως θα αντιμετωπίσετε και κάποιες μικρές δυσκολίες, όπως συμβαίνει εξάλλου με κάθε νέο ξεκίνημα. Δεν θα πρέπει όμως να εγκαταλείψετε τις προσπάθειες. Διαθέτετε πείσμα και υπομονή που τώρα θα σας ευχαριστούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτή την περίοδο θα εστιάσετε το ενδιαφέρον σας στο επαγγελματικό τομέα, καθώς οι απαιτήσεις της εργασίας σας θα είναι πολλές και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Μάλιστα, με την Αφροδίτη στον καρκίνο από τις 19 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου, οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, τα πολλά καθήκοντα ή μια νέα δημιουργική απασχόληση θα περιορίσουν κατά πολύ τον ελεύθερο χρόνο σας και την προσωπική ζωή σας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και τη σχέση σας με τον σύντροφό σας και με την οικογένειά σας, ωστόσο θα βελτιώσει κατά πολύ μέσα από νέα έσοδα
τα οικονομικά σας. Η Πανσέλινος τώρα που γίνεται στις 29 του μήνα στο Λουξότη εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην αισθηματική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή. Αξιολογήστε και διοχετεύστε σωστά τα ερεθίσματα και μην παρασύρεστε από παλινδρομήσεις. Ο Ερμής που περνά στους φιλικούς τιμούς από τις 30 του μήνα ενδύνει την στρατηγική σας ικανότητα και τροφοδετεί τις έξυπνες κινήσεις που θα σας χρειαστούν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσετε αντικσότητες σε συνεργασίες. Το διάστημα είναι κατάλληλο για να εντείνετε τις προσπάθειές σας και να εξασφαλίσετε μια ανώτερη θέση. Φροντίστε να προχωρήσετε σε έξυπνες και αποδοτικές επενδύσεις στο τέλος του μήνα. Θέματα που αφορούν κάθε είδους κοινωνική επαφή θα γίνουν ακόμα πιο εμφανή και θα καταφέρετε να διακρίνετε καθαρά την αξία όσων ανθρώπων να υπάρχουν στη ζωή σας. Θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στις προσωπικές σχέσεις σας και θα πετύχετε πολύ θετικές εξελίξεις. Θα μοιραστείτε κοινά οράματα με φίλους και θα προωθήσετε κοινούς στόχους. Παρθένος. Θαυμάσια νέα στις επαγγελματικές υποθέσεις σας φέρνει η διέλευση του ήλιου από το φιλικό ζώδιο του Ταύρου και το αρμονικό εξάγωνο που σχηματίζει στις 6 Μαΐου με τον Ποσειδώνα. Οι ανασφάλειες που νιώθετε σχετικά με τα επαγγελματικά και την προσωπική σας ζωή θα λείψουν, έτσι ώστε να σκεφτείτε αντικειμενικά και να αξιολογήσετε τις απόψεις των άλλων. Θα χρειαστεί ωστόσο να μην λειτουργείτε παρανοητικά στις 7 του μήνα με το τετράγωνο που σχηματίζει ο δικός σας Ερμής με τον Πλούτονα. Ο Ερμής θα δρομολογήσει αμέσως μετά ευκαιρίες για καλύτερες εξελίξεις στη δουλειά σας. Ένα εξαιρετικά δημιουργικό διάστημα ξεκινά για εσάς, αφού με τη νέα σελήνη από τις 15 Μαΐου στον τομέα της δημιουργίας και της χαράς, σίγουρα ζείτε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περίοδους για την προσωπική ζωή και τις σημαντικές σχέσεις σας. Να θυμάστε ότι τις ημέρες αυτές η καλλιέργεια θετικών σκέψεων αποδίδει τα μέγιστα. Η Αφροδίτη της αγάπης θα σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τις γέφυρες της επικοινωνίας. Οι δεσμευμένοι θα ζήσετε όμως τις στιγμές και οι αδέσμευτοι ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από νέες γνωριμίες. Η ψυχολογία σας θα είναι σαφώς καλύτερη από τη στιγμή που ελέγχετε τις παρορμήσεις σας. Τώρα, η δοκιμαστική είσοδος του ουρανού στο ζώδιο του Ταύρου στις 15 Μαΐου σηματοδοτεί νέες περιπέτειες για εσάς, τις οποίες θα απολαύσετε στο έπακρο, αφού η νέα θέση του ουρανού είναι σαφώς πιο ευνοϊκή για τα σχέδιά σας. Καθώς ο πλανήτης αυτός κυβερνά τον τομέα της καθημερινότητάς σας, είναι πολύ πιθανόν, όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι, να ερωτευτείτε ένα άτομο από άλλη χώρα, το οποίο θα επηρεάσει τη φιλοσοφία και τη στάση σας απέναντι στη ζωή και το οποίο μάλλον θα το ακολουθήσετε στη χώρα του. Ακόμα και αν είστε ήδη παντρεμένοι, μέσα από απρόβλεπτα γεγονότα ή και από ταξίδια στο εξωτερικό, θα αποκτήσετε μια νέα θεώρηση των πραγμάτων που θα δώσει νέες διαστάσεις στην πορεία σας. Πολλοί από εσάς θα σκεφτείτε την πιθανότητα να ξεκινήσετε κάποιες σπουδές, ακόμα και αν είστε μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, νομικές υποθέσεις που θα προκύψουν μέσα στην επόμενη επταετία θα αποβούν προς όφελό σας και δεν αποκλείεται να σας δημιουργήσουν αναπάντηχες ευκαιρίες. Τώρα, με το πέρασμα της Αφροδίτης στον καρκίνο από τις 19 Μαΐου ως τις 14 Ιουνίου, το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στο κοινωνικό περιβάλλον και στις φιλικές σχέσεις. Οι ευκαιρίες που προκύπτουν φέρουν νέες προοπτικές στη ζωή σας. Φίλοι βρίσκονται στο πλευρό σας και σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. Με τον ήλιο στους διδύμους από τις 21 του μήνα, τα επαγγελματικά βελτιώνονται σημαντικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζατε επιλύονται. Είναι σκόπιμο πάντως να αποφύγετε τις οικονομικές δοσοληψίες και τις συνεργασίες με φίλους, καθώς η γενναιοδορία σας απέναντί τους μπορεί να σας κοστίσει την ίδια τη φιλία σας. Τώρα με την Πανσέλινο στις 29 Μαΐου, στον τέταρτο ηλιακό οίκο σας είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για να κρίνετε καταστάσεις βάσει ενστίκτου και κυρίως για να δυναμώσετε και να αποκοπείτε από παρεμβάσεις τρίτων προσώπων. Είναι πια καιρός να πορευτείτε μέσω της δικής σας βούλησης, μεθόδευσης και εμπειρίας, έστω και αν χρειαστεί να μείνετε για λίγο μόνοι, ακόμα και να απομακρυνθείτε από κουραστικές καταστάσεις. Καθώς ο Ερμής ξεκινά την πορεία του στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας στις 30 του μήνα, αναμένονται ευκαιρίες στην καριέρα σας. Θα χρειαστεί ωστόσο να μην ξεπερνάτε τις αντοχές σας. Στην εκπνοή του μήνα θα έχετε και ένα χέρι βοηθείας από ανθρώπους που υποστηρίζουν τις προσπάθειές σας. Οι συνθήκες θα τα φέρουν έτσι ώστε να επικοινωνήσετε ανοιχτά με τους συνεργάτες σας και να εκτονώσετε τις διαφορές μεταξύ σας.
Ζυγός. Υπάρχουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι, σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Για κάποιες από αυτές ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίες για να είναι αληθινές, ενώ για κάποιες άλλες έχετε ενδιασμούς, καθώς φοβάστε ότι κρύβουν εμπόδια ή παγίδες. Εξετάζετε τα δεδομένα προτιμώντας να ακούτε παρά να μιλάτε, και αυτό είναι η σοφότερη στάση εκεί στις αρχές του μήνα. Στις 9 Μαΐου, μάλιστα, η αντίθεση του ήλιου με τον Δία σας δημιουργεί αισιοδοξία που ξεκινά από το αίσθημα ασφάλειας στα οικονομικά, αλλά χρειάζεται προσοχή, αφού μπορεί να σας έρθουν χρήματα και με την ίδια ευκολία να γίνουν αέρας. Τα οικονομικά ωστόσο βρίσκονται σχετικά σε καλό δρόμο και αυτό φαίνεται να σας δίνει την πολυπόθητη ασφάλεια. Η νέα σελήνη που γίνεται στις 15 του μήνα στον Ταύρο έρχεται για να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα ενός νέου κύκλου, όπου καλείστε να διαχειριστείτε τα κεκτημένα της προηγούμενης περίοδου και να αποφασίσετε για τις νέες επενδύσεις σας. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με υλικά θέματα. Στα ερωτικά τα πράγματα δεν είναι τόσο γαλήνια, αφού μια μικρή σπίδα αρκεί για να σας οδηγήσει εκτός ορίων, προτού καλά-καλά καταλάβετε τι συμβαίνει ακριβώς με το τέρι σας. Τώρα, στις 15 Μαΐου, ο ριζοσπαστικός ουρανός αποχωρεί σταδιακά από τον κρυό και τον τομέα των σχέσεών σας και μέχρι τις 6 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στον 8ο ηλιακό οίκο σας, που σχετίζεται με κοινά οικονομικά, με υλικά αγαθά, με ακίνητα, κληρονομιές αλλά και σεξουαλικότητα. Έτσι, σιγά σιγά οι σχέσεις σας θα αρχίσουν να σταθεροποιούνται, με αποτέλεσμα να απελευθερωθείτε περισσότερο σεξουαλικά και να απαλλαγείτε από ταμπού που σας περιόριζαν. Πολλοί από εσάς μάλιστα θα ενδιαφερθείτε περισσότερο για τα χρήματα και είναι πιθανό να κάνετε και κάποιες επενδύσεις που θα σας αποφέρουν κέρδος. Πιθανά κέρδη επίσης μπορεί να έρθουν ακόμα και εντελώς απρόβλεπτες πηγές, όπως για παράδειγμα μέσω ενός τυχερού παιχνιδιού ή μιας απρόσμενης κληρονομιάς, που θα αλλάξει εντελώς τη ζωή σας, και κάποια άλλη θα ασχοληθείτε με την ψυχολογία, με την ανθρώπινη συμπεριφορά, γεγονός που θα σας οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο επταετούς ανάπτυξης και αλλαγής. Μπαίνετε σε μια πιο ήρεμη φάση σε όλους τους τομείς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση πως είσαστε σε αδράνεια. Η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο στις 19 Μαΐου θα βελτιώσει τη δημόσια εικόνα σας και θα μπορείτε να κερδίζετε την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από την πλευρά σας. Είστε ακόμα πιο ενεργοί για να διεκδικήσετε οικονομικά ωφέλη, χωρίς να σπαταλάτε χρόνο και ενέργεια σε σχέδια που δεν είναι άμεσα κερδοφόρα. Στα ερωτικά έχετε κατασταλάξει στο τι ζητάτε και το τι προσφέρετε και μπορείτε να δείξετε ευαίσθητα ζητήματα, αλλά χωρίς προστριβές. Η Πανσέλινος τώρα, που σχηματίζεται στις 29 του μήνα στον Τοξότη, φέρνει στην επιφάνεια την περιπετειώδη πλευρά του χαρακτήρα σας. Είστε έτοιμοι να ανοιχτείτε και να ακολουθήσετε κάθε πρόκληση, πνευματική ή υλική. Το άγνωστο σας έλκει και δεν μπορείτε ούτε θέλετε να του αντισταθείτε. Από την άλλη υπάρχουν και οι προκλήσεις ή καλύτερα οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας που έχουν συσσωρευτεί και καλείστε να γίνετε ιδιαίτερα δραστήριοι, δηλαδή να σκαρφιστείτε διάφορα κόλπα ή να χρησιμοποιήσετε τις εφεδρίες των γνωριμιών σας προκειμένου να τις ολοκληρώσετε. Στον ερωτικό τομέα βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Το τέλος του μήνα ευνοούνται ιδιαίτερα οι γνωριμίες κατά τη διάρκεια ταξιδιών και οι επαφές με άτομα που σχετίζονται με το εξωτερικό. Όσοι που σας διατηρείτε ήδη μια σχέση, θα αρπανώσετε ένα ρομαντικό ταξίδι ή ακόμα και τον προγραμματισμό του γάμου σας. Σκορπιός. Ενδιαφέρουσα και με ποικιλία γεγονότων η πρεμιέρα του μήνα για εσάς. Σε επιφυλακή χρειάζεται να βρίσκεστε μόνο για οικονομικά θέματα, όπου οι προσδοκίες μπορεί να αποδειχθούν αβάσιμες. Στα επαγγελματικά το πείσμα μπορεί να αποφέρει καρπούς, εφόσον όμως επιμένετε να μην παρασύρεστε από προτάσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις πάγιες γραμμές πλέψης που έχετε ήδη χαράξει. Η αντίθεση του ήλιου με τον Δία στις 9 του μήνα φέρνει στα πόδια σας την απλόχερη βοήθεια των άλλων, χωρίς να την επιδιώξετε, και βοηθά ιδιαίτερα στο να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα προς το πρόσωπό σας. Έχετε συνηθίσει να βασίζεστε στον εαυτό σας και αποκλειστικά στις δικές σας δυνάμεις και ίσως σας φαίνεται παράξενο όταν δέχεστε απλόχερα εξωτερική βοήθεια.
Η Νέα Σελήνη που γίνεται στις 15 του μήνα θα εδραιώσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που στέκονται σταθερά δίπλα σας, αφού ακόμα και αν δεν τους χρειάζεστε, απλά η σκέψη ότι βρίσκονται εκεί είναι αρκετή για να σας καθησυχάζει. Καλό είναι να τα έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, εκείνες τις στιγμές που οι άνθρωποι αυτοί θα υπομισθούν και το επιπλέον βάρος να υπομείνουν το ξέσπασμά σας. Οι σχέσεις σας πρόκειται να επηρεαστούν από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου από την αναγνωριστική διέλευση του ουρανού στον Ταύρο. Ο ουρανός, ο πλανήτης των αλλαγών, δεν αγαπά τη σταθερότητα και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σας αποσταθεροποιήσει. Έτσι, όσοι έχετε ήδη μια σχέση ή είστε παντρεμένοι, θα βιώσετε απρόβλεπτα γεγονότα που σκοπό θα έχουν να σας ταρακουνήσουν και να σας δώσουν το έναυσμα για αλλαγές. Αν έχει επέλθει η ρουτίνα στη σχέση σας και διατηρείται απλά για να υπάρχει, ή αν νιώθετε να πιέζεστε μέσα στη σχέση σας, τα γεγονότα θα είναι ανατρεπτικά. Οι χωρισμοί μάλιστα δεν είναι ξαφνικοί και εσείς θα πρέπει να αξιολογήσετε την κατάσταση έτσι ώστε να αποφασίσετε αν θα είναι σύντομη ή μόνιμη. Αν είστε ελεύθεροι, ο ουρανός θα σας φέρει ξαφνικούς έρωτες που μπορεί να καταλήξουν ακόμα και σε ένα βιαστικό γάμο που θα αλλάξει ριζικά τη ζωή σας. Η εσωτερική δύναμη σας είναι γνωστή, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο και κυρίως καθόλου ψυχοφθόρο όταν μπορείτε να την εκφράζετε χωρίς να περνάτε πρώτα από το στάδιο της σύγκρουσης με τον εαυτό σας. Το τρίγωνο του ήλιου με τον Άρη στις 24 του μήνα σας δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα και επιπλέον σας επιτρέπει να κάνετε κινήσεις ακριβίας στα οικονομικά, όπου η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά σας δεν αφήνουν πλέον περιθώρια αποτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο γεγονός ότι έχετε καταφέρει να συνεχίσετε με τα στοιχεία εκείνα του εαυτού σας που συνήθως σας σαμποτάρουν. Πολλά είναι αυτά που σας ενοχλούν και προτιμάτε να κρατάτε μια ψυχρή, ανέκφραστη και απόμακρη στάση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούν να το προσδιορίσουν ακριβώς όταν εσείς παραμένετε πιο κλειστοί και αποστρίβοι. Με την Βασίλισσα τώρα που γίνεται στον Δοξότη στις 29 του μήνα, καλείστε να δείτε την πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα παραμερίσετε το δίκιο σας, αλλά θα πρέπει να πετάξετε τη μάσκα του αδικημένου. Διαφυλάξτε οτιδήποτε ή οποιονδήποτε σας ικανοποιεί και ταυτόχρονα βάλτε τις διαχωριστικές γραμμές όταν οι άλλοι καταπατούν ή δεν αναγνωρίζουν τα κεκτημένα σας. Το τέλος του μήνα θα σας βοηθήσει να κάνετε ξεκαθαρίσματα, να προβείτε σε αποκαλύψεις αλλά και να τακτοποιήσετε οικονομικές υποθέσεις. Εκπλήξεις στον ερωτικό τομέα είναι επίσης πολύ πιθανές. Τοξότης. Στο ξεκίνημα του Μαΐου κάποιοι άνθρωποι από το περιβάλλον σας φαίνεται ότι μάλλον δείχνουν την εξειδικευμένη εικόνα τους. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά αφού μια χαρά γνωρίζετε και την άλλη πλευρά τους, αλλά αυτό το παραμύθι φαίνεται να σας αρέσει και να σας ικανοποιεί τη δεδομένη στιγμή, οπότε με το τετράγωνο Αφροδίτης Ποσειδώνας στις 7 Μαΐου είστε μάλλον διατεθειμένοι να το αφήσετε να χαϊδεύει τα αυτιά σας. Στη δουλειά υπάρχουν δύο σενάρια για την αρχή του μήνα. Ή έχουμε νέες ευκαιρίες ανόδου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ή συνεχίσετε στα ίδια επίπεδα αλλά πιο ξεκούραστα και χωρίς τον κόπο ή τα προβλήματα του παρελθόντος. Η Νέα Σελήνη που γίνεται στις 15 του μήνα στον Ταύρο έρχεται για να δώσει μια πιο πρακτική κατεύθυνση στα επαγγελματικά σας ώστε να κεφαλοποιήσετε τις ευκαιρίες που απλόχερα δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα θα μπορέσετε να δείτε ποιες από αυτές ήταν μια περιστασιακή εύνοια της τύχης και ποιες έχουν ένα πιο σταθερό και μακροχρόνιο χαρακτήρα. Το ότι μπορείτε να παρακάμπτετε με χαρακτηριστική ευκολία τις ουρές στο ταμείο της τράπεζας ή στις δημόσιες υπηρεσίες δεν σας δίνει και το δικαίωμα να αποδοποτάτε οτιδήποτε σας παρεμποδίζει. Δείξτε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση και στις μετακινήσεις σας. Η δοκιμαστική διέλευση του ουρανού από τον Ταύρο από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου πρόκειται να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά σας και τον τρόπο που εργάζεστε. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία που πρεσβεύετε θα σας γίνουν αναγκαίες με αποτέλεσμα να αναζητήσετε ακόμα και μια νέα πορεία. Δεν αποκλείεται να νοσταλγήσετε ξαφνικά κάποια όνειρα που είχατε στο παρελθόν και να αποφασίσετε να τα υλοποιήσετε έστω και τώρα. Για κάποιους από εσάς οι αλλαγές
θα έρθουν χωρίς να το περιμένετε, ίσως και χωρίς τη θέλησή σας. Παρά την αρχική σας αναστάτωση, θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε κάτι διαφορετικό που σίγουρα θα ταιριάζει περισσότερο στις ικανότητές σας. Η νέα θέση του ουρανού θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να ασχοληθείτε περισσότερο με την φυσική σας κατάσταση, να αλλάξετε τις συνήθειές σας, να εντάξετε στο πρόγραμμά σας τη γυμναστική ή να ακολουθήσετε μια πιο υγιεινή διατροφή. Τι είναι αυτό αλήθεια που σας δίνει τόσο μαγνητισμό εκείνη την περίοδο και προσελκύει κοντά σας πολλούς που είναι έτοιμοι να σας στηρίξουν, η δύναμη της σιωπής ή η δύναμη του λόγου? Το να σκέφτεστε το ίδιο πράγμα με τον άλλο τη στιγμή ακριβώς που είναι έτοιμος να το πει, ή η τέχνη του να μπορείτε να πείτε όχι χωρίς εξωτερικές διαμάχες και εσωτερικές τύψεις? Το τρίγωνο Ήλιο Άρη στις 24 του μήνα έχει άμεση θετική επίδραση επάνω σας και εσείς με τη σειρά σας τη μοιράζεστε απλόχερα με όσους βρίσκονται δίπλα σας. Τώρα, η Πανσέλινος στις 29 Μαΐου σας αφορά άμεσα αφού γίνεται στο δικό σας ζώδιο. Η αίσθηση του ανεκπλήρωτου που ενισχύεται από την ανασφάλεια που προκαλεί η στασιμότητα ίσως στα οικονομικά καθιστά και τον ψυχισμό σας πιο ευάλωτο. Αναζητάτε την προσοχή με έναν μάλλον παιδικό τρόπο, προσπαθώντας έτσι να αντλήσετε ασφάλεια και επιβεβαίωση. Ίσως μάλιστα μπείτε στη διαδικασία να απορρίψετε παλιές καταστάσεις, θεωρώντας ότι αυτές σας εμποδίσουν να προχωρήσετε μπροστά. Θα ήταν καλύτερο να σκεφτείτε πιο όρημα και να προσπαθήσετε πρώτα να αντικαταστήσετε δοκιμαστικά τα δεδομένα στη ζωή σας. Σύντομα θα διαπιστώσετε αν η έλλειψή τους φέρνει την πραγματική διαφορά. Στην αυλαία του μήνα, ο Ερμής απέναντί σας ίσως σας κάνει πιο κτητικούς απέναντι στο σύντροφό σας. Ωστόσο, θα βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί σε ένα μεγάλο φάσμα των σχέσεων σας. Εγώ καιρός. Στην αρχή του μήνα, όσο και αν κάποιοι άνθρωποι ή καταστάσεις προσπαθούν να σας βάλουν τρικλοποδιές ή να σας χαλάσουν τη διάθεση, δεν θα καταφέρουν το παραμικρό. Είσαστε βλέπετε γεμάτη θετική ενέργεια και η αντίθεση του ήλιου με τον Δία στις 9 Μαΐου έρχεται για να σας δώσει ακόμα περισσότερη. Έχετε αποφασίσει να γευτείτε τη χαρούμενη πλευρά της ζωής, που σημαίνει να απολαύσετε τις ερωτικές στιγμές που έρχονται και να ζήσετε δυνατές συγκινήσεις με ανθρώπους και δραστηριότητες που γεμίζουν δημιουργικά τη ζωή σας. Ό,τι φαίνεται πολύ όμορφο μπορεί τελικά και να είναι πραγματικά, αρκεί να το πιστέψετε. Στα ερωτικά σας, οι πολλά υποσχόμενες συνθήκες των προηγούμενων ημερών παγιώνονται με τη νέα σελήνη στον Ταύρο που γίνεται στις 15 του μήνα. Από εδώ και μπρος μπορείτε να κτίσετε τη ζωή σας πάνω σε συνθήκες που ικανοποιούν βασικές σας απαιτήσεις και ανάγκες και όχι μόνο σε ό,τι σας δημιουργεί αποκλειστικά και μόνο ευχαρίστηση ή ικανοποιεί τον εγωισμό σας. Αντίθετα, στα οικονομικά η αίσθηση του ρίσκου είναι πρόδειλη στις κινήσεις σας. Ψάχνετε ανυπόμονα την καλή ευκαιρία με έντονο επιθετικό τρόπο και παρόλο που σκέφτεστε αρκετά, στο τέλος αποφασίζετε κάτω από μια στιγμιαία παρόμοιση. Τώρα είναι γεγονός ότι η νέα δοκιμαστική θέση του ουρανού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς. Εξάλλου, μετά από όσα έχετε περάσει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά είναι σαν να σας το χρωστάει η ζωή. Στις 15 Μαΐου λοιπόν ξεκινάει η αναγνωριστική πορεία του ουρανού στον Ταύρο και σε έναν από τους πιο ευνοϊκούς τομείς του οροσκοπίου σας, που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα, τα χόμπι, τα παιδιά, τις επιχειρήσεις, την αγάπη αλλά και τα τυχερά παιχνίδια. Από αυτή τη θέση θα σας προσφέρει αναπάντηχες ευκαιρίες ο ουρανός, που θα σας επιτρέψουν να ζήσετε ίσως την πιο όμορφη επταετία της ζωής σας. Η δημιουργικότητα, οι ιδέες σας αλλά και η ενασχόλησή σας με νέες δραστηριότητες θα σας προσφέρουν την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια νέα πραγματικότητα πολύ πιο ουσιαστική αλλά και πολύ πιο γενναιόδορη. Η αγάπη φυσικά θα βρεθεί στο πρώτο πλάνο και όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι θα ζήσετε τον έρωτα σε όλο του το μεγαλείο. Τώρα είστε σε μια φάση που η αντιστροφή της ψυχολογίας σας έχει πια εγκαθιδρυθεί και αντιμετωπίζετε τη ζωή με θετικές ματιές. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς, έχετε κλείσει τους διαδρόμους της ζωής πιθανών προβλημάτων και ετοιμάζεστε για να κατακτήσετε νέα υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι τώρα τους κανόνες του παιχνιδιού τους βάζετε εσείς. Το τρίγωνο λοιπόν Ήλιου και Άρη στις 24 του μήνα δίνει προτεραιότητα στα επαγγελματικά σας, όπου οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα τύχουν
άμεσης ανταπόκρισης και από αυτές θα έχετε και άμεσες απολαβές. Τώρα, λίγες μέρες μετά, η ψυχρότητα επικρατεί και πάλι στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και τα αίτια της πιθανόν να ανιχνεύονται είτε στην ατολμία σας να διεκδικήσετε όλα όσα επιθυμείτε, είτε στο γεγονός ότι δεν μπορείτε να εδραιώσετε την υποθετή συναισθηματική επαφή. Η Πανσέληνος στις 29 του μήνα στον τοξότη σας απομονώνει ακόμα περισσότερο, ενώ χρησιμοποιείτε ως άλοθη μάλλον τις εργασιακές σας υποχρεώσεις. Πιθανόν μάλιστα να είναι και μια καλή ευκαιρία για να ανακτήσετε την εσωτερική σας ισορροπία, διεκπεραιώνοντας τις καθημερινές σας δουλειές με κέφι και όχι σαν αγκαρία. Βρείτε τους νέους δικούς σας καθημερινούς ρυθμούς και ακολουθήστε τους σεμνά και ταπεινά, χωρίς να τους αναγείτε σε μανιφέστο. Το τέλος του μήνα, παρόλο που πρόκειται για ένα διάστημα αρκετά κουραστικό, αν εσείς επιστρατεύσετε την παραδοσιακή στρατηγική σας, σύντομα θα ωφεληθείτε πολύ από τα αποτελέσματα που θα έχετε. Υδροχόος. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αντισταθούν στο ξεκίνημα του μήνα στη δύναμη της επιρροής σας. Ό,τι επιχειρείτε, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά, μπορεί να προχωρήσει πολύ εύκολα, απλά και μόνο επειδή εσείς είστε χαλαροί και αποπνέετε τον αέρα της επιτυχίας. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα στις 7 του μήνα κάνει την ερωτική σας ζωή να απογειώνεται σε φανταστικούς μάλλον κόσμους, που μπορεί να φαίνονται ιδανικοί, αλλά με την επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα δεν αποκλείεται να γκρεμιστούν σαν χάρτινη πύργη. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενδώσετε. Όχι φυσικά, απλά έχετε το νου σας. Τώρα, η παροδική μετακίνηση του δικού σας πλανητική κυβερνήτη, του ουρανού, στον Ταύρο στις 15 Μαΐου, θα πυροδοτήσει τις αλλαγές που ήδη έχετε αρχίσει να περιεργάζεστε στο μυαλό σας. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εσάς είναι να αντιμετωπίσετε αυτές τις αλλαγές που, όπως υποδεικνύει ο δικός σας ουρανός, είναι ξαφνικές, καθώς ανήκετε στην κατηγορία των ατόμων που θέλουν να έχουν τα πάντα υπό τον έλεγχό τους και νιώθουν αμήχανοι να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες για αυτούς καταστάσεις. Ωστόσο, όταν βρεθείτε προτετελεσμένο γεγονότων, δεν θα υπάρχουν μάλλον και πολλές επιλογές. Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν σε εσάς που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου και θα έχουν να κάνουν με το σπίτι, την οικογένειά σας και την συναισθηματική σας κατάσταση, που μπορεί να είναι προσωρινές ή και μόνιμες. Η αλλαγή τόπου διαμονής, για παράδειγμα, η αποκοπή από κάποια οικογενειακά μέλη ή ακόμα και κάποιες αποκαλύψεις που θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στα δεδομένα, ίσως είναι κάποια από τα γεγονότα που θα πρέπει να αποδεχτείτε. Ο Άρης τώρα μπαίνει στο δικό σας ζώδιο στις 16 Μαΐου για να σας κάνει ιδιαίτερα δυναμικούς αλλά και μαχητικούς. Ο κόκκινος πλανήτης θα επιταχύνει τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα και σε κάθε περίπτωση, είτε ως ανηλόμενοι είτε ως επιτιθέμενοι, δεν θα καθέστε με σταυρωμένα τα χέρια. Βέβαια, η είσοδος του Άρη είναι κάπως επεισοδιακή, αφού σχηματίζει ένα τετράγωνο με τον Ουρανό την ίδια μέρα, στις 16 του μήνα, που μπορεί να σας δημιουργήσει ξαφνικές εκρήξεις ή συγκρούσεις. Στα επαγγελματικά, δεν επαναπάβεστε στις δάφνες σας και έχετε ως πρώτο μέλημα τη σταθερότητα, προτού ξεκινήσετε ένα νέο ανωδικό κύκλο. Τώρα, η είσοδος του Ήλιου στους διδύμους στις 21 του μήνα εγκαινιάζει μια περίοδο που τα ερωτικά μπαίνουν στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος. Δεν είναι βέβαια ότι έχετε κατασταλάξει ως προς το τι ακριβώς θέλετε ή πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό, αλλά είναι απόλυτα βέβαιο ότι μπορείτε να περάσετε πολύ καλά αν δεν υπάρχει το άγχος της δέσμευσης που πάντα φοβόσαστε. Με τα πρόσωπα της οικογένειας έχετε κολλήσει σε κάποια θέματα ή ίσως ανησυχίες γι' αυτά, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά, δεν ησυχάζετε και τα παρακολουθείτε στενά σε ένα ρόλο detective. Τώρα, η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στις 29 του μήνα στο τοξότη είναι πολύ σημαντική για εσάς, αφού σχετίζεται με τα άμεσα ενδιαφέροντά σας και με ό,τι σας ευχαριστεί. Θα δείτε την επιρροή σας να αυξάνεται στους χώρους που δραστηριοποιήσετε και θα ανακαλύψετε, ίσως όχι χωρίς έκπληξη, πως η επίδραση μπορεί να έχετε στη ζωή ορισμένων ανθρώπων, ακόμα και αν δεν είστε στενά συνδεδεμένοι μαζί τους και οι σχέσεις σας είναι στα πλαίσια κοινών δραστηριοτήτων απλώς. Είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε ευχάριστες ερωτικές στιγμές, αλλά και να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας πιο ανάλαφρο και χωρίς εντάσεις. Στο τέλος του μήνα, τόσο η δημιουργικότητά σας όσο και η θετική έκβαση των αισθηματικών σας θα σας επιτρέψουν να κυνηγήσετε ακόμα και τους πιο ανέφικτους στόχους. Όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, ίσως υποκύψετε σε πολλούς πειρασμούς, ακόμα και αν ανήκετε στην πιο συντηρητική κατηγορία των υδροχώων.
ιχθύες. Στην αρχή του μήνα υπάρχουν πολλές φωνές γύρω σας ή ακόμα και συγκυρίες που μέσω της αμφιβολίας και κατ' επέκταση μιας ή τόπαθους στάσης προσπαθούν να σας κρατήσουν χαμηλά, ξεκινώντας από το να περιορίζουν τις προσδοκίες και πατώντας στην συνήθεια ανασφαλειά σας. Ωστόσο, η αντίθεση του ήλιου με τον Δία στις 9 του μήνα είναι για σας μια δυνατή απόδραση από τις φυλακές του νου, από τους περιορισμούς που είτε βάζετε μόνοι σας στον εαυτό σας, είτε επιτρέπετε να σας βάζουν οι άλλοι. Βλέπετε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και το γεγονός αυτό σας φέρνει ελπίδα αλλά και αισιοδοξία. Θέλετε να ανοίξετε τα φτερά σας προς κάθε κατεύθυνση, είτε αυτή λέγεται γνώση και πληροφορία, είτε ταξίδια, είτε καθημερινές επαφές με τον κοινωνικό σας περίγυρο. Βλέπετε ότι αυτό γίνεται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αλλά ταυτόχρονα με την επίδραση της νέας σελήνης που σχηματίζεται στις 15 του μήνα στον Ταύρο, διαπιστώνετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και πάσετε πλώρη για πιο χειροπιαστές καταστάσεις. Στις κοινωνικές επαφές σας προσέξτε ιδιαίτερα τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν γύρω στους 18 του μήνα, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι τους παρακάμπτετε ακόμα και αν δεν έχετε τέτοια σχέδια στο μυαλό σας. Στις 15 Μαΐου επίσης ο ουρανός περνά σε μια δοκιμαστική διέλευση στο ζώδιο του Ταύρου και στον Τρίτο ηλιακό σας οίκο, από όπου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου θα φέρει μια νέα ισορροπία στη ζωή σας και θα σας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξετε την επικοινωνιακή σας ικανότητα. Με την μόνιμη εγκατάστασή του το 2019 και για τα επόμενα 7 χρόνια εκεί στον Ταύρο θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο της σκέψης σας, θα ανατραπούν πολλά δεδομένα και θα αλλάξει η στάση σας στη ζωή σας γενικότερα. Οι σχέσεις με τα αδέλφια και τους στενούς συγγενείς θα διαφοροποιηθούν, ενώ παράλληλα θα μπουν στη ζωή σας νέοι άνθρωποι που θα διαφέρουν από τα σημερινά σας πρότυπα και που θα επηρεάσουν και τον δικό σας τρόπο ζωής. Τα ταξίδια θα αποτελέσουν σχεδόν μέρος της καθημερινότητάς σας, καθώς θα προκύψουν κάποιες ευκαιρίες από μακρινά μέρη. Τώρα, η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο στις 19 του μήνα και σχεδόν ταυτόχρονα του ήλιου στους διδύμους στις 21 του μήνα συντελούν στην επίτευξη μιας ιδανικής ισορροπίας ανάμεσα στην επικοινωνία με τους άλλους αλλά και με τον εσωτερικό σας κόσμο. Το αίσθηκτό σας σας οδηγεί και ξέρετε με ακρίβεια τι σας καλύπτει εσωτερικά και δεν δυσκολεύεστε να το βρείτε και εξωτερικά, κυρίως στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ωστόσο, επειδή οι δημιουργικές δυνάμεις απελευθερώνονται, μην αγνοήσετε την καλλιτεχνική σας φύση που βρίσκεται σε διέγερση. Στην προσωπική και οικογενειακή σας ζωή, καταπιαστείτε με οτιδήποτε σας προσφέρει χαρά. Τώρα είστε στην πρώτη γραμμή επιρροής της Πανσελίνου που γίνεται στις 29 του μήνα στον Τοξότη. Στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως σε επαγγελματικά αλλά και οικογενειακά ζητήματα. Το κοινό στοιχείο και στα δύο είναι η διάθεση προσφοράς. Το αντιμετωπίζετε με επικοινωνιακές μανούβρες και ευέλικτη θετική στάση, έχοντας ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την εξέβρεση λύσεων. Δεν αποκλείεται ένα σημαντικό επαγγελματικό ταξίδι εκεί κοντά στη Πανσέλινο. Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο και στα ερωτικά σας, όπου οι προθέσεις σας δεν ενδιαφέρουν αλλά έχετε χάσει τον τέμπο και θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να καταφέρετε να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα. Το τέλος του μήνα είναι κατάλληλο για να ασχοληθείτε με τη διαμόρφωση του χώρου σας, να προγραμματίσετε μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση του σπιτιού σας. Πολλοί από εσάς μάλιστα αποφασίσετε να δημιουργήσετε τη δική σας οικογένεια. Και κάπου εδώ επιστρέφουμε από ένα ακόμα ταξίδι στο ζωδιακό. Ανανεώνοντας το ραντεβού μου, να σας ευχηθώ καλή τύχη στις επιθυμίες σας και στις προσδοκίες σας και ένα καλό μήνα για όλους μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να περνάτε υπέροχα.